4 βραβεία. Νομίζω σαρώσατε στο διαγωνισμό, στο Λαός, στο Δήμο Μονή Βασιάς. Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε τόσα βραβεία. Παρ' όλα αυτά όμως δώσαμε τον καλύτερό μας σε αυτό, σε εκείνον τον χώρο, εκεί που επιλέχθηκαν 11 ομάδες να παίξουν από 37, μέσα στους 11 ήμασταν κι εμείς και περιμέναμε κάτι καλό γιατί δώσαμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Παρ' όλα αυτά έχουμε κερδίσει το πρώτο βραβείο αντρικού ρόλου που ο Μάκης Δαβιδόπουλος, βραβείο σκηνικών από την Βενετία. Σκηνοθεσίας και καλύτερης θεατρικής παράστασης. Πρώτο βραβείο θεατρική, καλύτερης θεατρικής παράστασης. Και αυτό σας γεμίζει αισιοδοξία και για το μέλλον φαντάζομαι. Αυτό νομίζω είναι το έναυσμα να συνεχίσει αυτή η ομάδα που ο κόσμος της ας πούμε θα μπορέσει ας πούμε να συνεχίσει με καλύτερα έργα και καλύτερη όρεξη, μεγαλύτερη όρεξη. Θα έχουμε παραστάσεις για το έργο αυτό κάπου στην περιοχή, θα κάνουμε περιοδία, τι προβλέπουμε? Αυτό το έργο είχαμε συζητήσει πριν να πάμε στη Μονή Βασία και μια και ανέφερα το όνομα αυτό εδώ πέρα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκεί πέρα τους διοργανωτές του Μολάους, οι οποίοι μας φέρθηκαν άψογα, η φιλοξενία ήταν πάρα πολύ καλή και η περιοχή είναι εξαιρετική. Έχουμε ανέβει πάνω και στο κάστρο της Μονεβασιάς, παλιάς Μονεβασιάς. Είναι ένα πανέμορφο μέρος. Έχουμε συζητήσει πριν να πάμε εκεί ότι αυτό το έργο θα θέλαμε, επειδή είναι ένα αξιόλογο έργο, να το ξαναπαίξουμε μέσα στο φθινόπωρο 2 με 3 φορές στην περιοχή της πόλης μας. Και στην Πτολεμαϊδα για αυτούς που δεν το είδαν. Για αυτούς που δεν το είδαν, ναι. Του Ιάκωβου Καμπανέλη, ναι. Μιλά για πόλεμο, αλλά κυρίως στέλνει μηνύματα μη πολεμικά. Στέλνει, έχει μέσα ιστορία, είναι κωμωδία, αναφέρεται σε ιστορία και στέλνει πάρα πολλά μηνύματα. Και πάλι συγχαρητήρια, να είστε καλά. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.